Λοιπόν, η κυρία Σοφία Σακοράφα, ειδική αγωνίτρια από το κόμμα Μέρα 25. Ορίστε, κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη λόγω εξαιρετικής περίστασης, την οποία εύχομαι πολύ σύντομα να ξεπεράσουμε σαν χώρα και να ξαναμπούμε, αν θέλετε, στους κανονικούς μας ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Επιτροπή, όσον αφορά το νομοσχέδιο, ήμουν αναλυτικότατη και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα ίδια πράγματα σήμερα εδώ. Απλά θα ήθελα να πω ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την χώρα που οι δυνατότητές της έχουν συρρυκνωθεί, είναι δεδομένο ότι πρέπει καταρχήν να εκτιμούμε και να χαιρετίζουμε τις προσφορές δωρεών από ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς που συμβάλλουν στην προώθηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Γι' αυτό, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την Τετάρτη, με αντικείμενο την κύρωση αυτής της σύμβασης, ετέθησαν πάρα πολλά ερωτήματα, που όμως δυστυχώς τα περισσότερα έμειναν αναπάντητα. Ο κύριος Υπουργός είπε σχετικά ότι θα μπορούσε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα αναφορικά με κάθε πτυχή αυτού του ζητήματος και για αυτό που κάνουν. Αυτό είναι αλήθεια και αποδείχθηκε στην Επιτροπή. Το ζήτημα, κατά την άποψή μου, δεν είναι να μιλά κανείς όμως πολλή ώρα. Άλλωστε, η ευγλωτία πολλών συναδέλφων μας στον χώρο αυτό είναι, ομολογώ, αξιοθαύμαστη. Σημασία έχει εδώ, με όσα λέμε, να απαντάμε σε ερωτήματα και να συμβάλλουμε δημιουργικά στον διάλογο. Αφήνουμε λοιπόν πίσω όσα απαντήθηκαν στην Επιτροπή για το ΕΚΑΛΗ κλάμ που είχε μπει σαν ζήτημα, διότι αν δεν απατώμε ήταν και το μοναδικό ερώτημα που βάλαν οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας και με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι παρατάξεις επεσήμαναν στα κείμενα που λάβαμε, αοριστολογίες, στα γενικότερα και ασάφειες στα ειδικότερα θέματα που επιπλέον συνοδεύονται και από, θα μου επιτρέψετε να πω, πομπόδεις εκφράσεις. Εύλογα διατυπώθηκαν ερωτήματα για την στοχοθεσία του εγχειρήματος. Πολλά από αυτά δεν είχαν καν τεθεί εάν είχαν ακολουθεί τυπικές διαδικασίες όταν μια κυβέρνηση επιλέγει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα. Θα θυμίσω σχετικά την αρχή που υποστηρίχθηκε στα νερά από νομικούς που ήξεραν να προστατεύουν τις αρχές του συντάγματος. Η τυπικότητα, λέει, είναι η δίδυμη αδελφή της ελευθερίας, διότι, θα συμπληρώσω, έτσι δεν αφήνεται κανένα περιθώριο στην αυθαιρεσία. Αναφορικά με τη συγκρότηση και τη σύνθεση της συμβουλευτικής ομάδας, στρατηγικού σχεδιασμού, θα ήθελα να διευκρινιστεί ποιος αναλαμβάνει και την ευθύνη για το σχεδιασμό αυτό. Είναι ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Υφυπουργός Εξωτερικών? Δεν απαντήθηκε. Αν υπήρχαν για το πρόγραμμα αυτό πράξεις επίσημη συγκρότηση και οριθμού μελών του συλλογικού οργάνου, θα ήταν ξεκάθαρο και ποιος έχει την ευθύνη. Θα μπορούσαμε επιπλέον να μάθουμε τα κριτήρια για τη σύνθεση της ομάδας αυτής και ποιος προτείνει τα μέλη της. Όμως τέτοιες πράξεις δεν υπάρχουν μέσα στο κείμενο. Καταρχήν, θετικό θεωρούμε ότι είναι η 12μελής αυτή ομάδα που συμμετέχει αφιλοκερδώς. Θέλω όμως να επισημάνω ότι από τα μέλη της, οι δύο είναι Γενική Γραμματής και η μία είναι Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα. Μία είναι ιστορικός, καθηγήτρια Πανεπιστημίου και σύμφωνα με την κυρία καθηγήτρια, το δημοψήφισμα που κάναμε, ψηφίσαμε όχι στην Ευρώπη και αυτό για την συγκεκριμένη ιστορικό αποτελεί μία αντίφαση. Διότι πηγαίνουμε να σπουδάσουμε και να εργαστούμε ακριβώς στις χώρες εναντίον των οποίων ψηφίσαμε όχι. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015, όταν έγινε και το δημοψήφισμα για το οποίο μιλάει. Είναι άλλο ζήτημα τα κράτη που πηγαίνουν οι νέοι μας να σπουδάσουν και να εργαστούν, άλλο θέμα οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015, αναμφίβολα άλλο η τότε θεσμή και η πολιτική που ακολούθησαν στην πτώχευση της Ελλάδας, άλλο η πρόταση του κ. Γιούγκερ και άλλο η εικόνα που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν ώψη του δημοψηφίσματος. Αν όντως εννοεί αυτό που διαβάσαμε, τότε εύλογα γεννά αυτή η ανάγνωση τους προβληματισμούς και συγκρούσεις σχετικά με την ερμηνεία που δίνει σε ιστορικά γεγονότα. Όμως, στην συνεδρίαση της Επιτροπής τονίστηκε ότι η εθνική προσπάθεια αναβάθμισης της χώρας θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. Σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας μην γελιόμαστε. Πιστεύετε ότι με το πρόγραμμα αυτό, όπως προωθήθηκε και με τη σύνθεση αυτής της συμβουλευτικής ομάδας, επιτυγχάνεται πραγματικά κοινή αποδοχή? Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το δημόσιο θα έχει απώλεια εσόδων από τις φορολογικές και λοιπές απαλλαγές που συνοδεύουν τη δωρεά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τόνισε ξεκάθαρα την αντίθεσή του. Είπε η κυβέρνηση ότι θα αναπληρωθεί αυτή η απώλεια από άλλες πηγές εσόδων. Επίσης ότι θα εξοικονομηθεί η δαπάνη του έργου λόγω της δωρεάς. Όμως, αν δεν υπήρχε η δωρεά, δεν θα υπήρχε και έργο. Το έργο παίρνει υπόσταση θεσμική και νομική ταυτόχρονα με τη δωρεά. Πρωτήτερα, δεν υπήρχε. Η κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι οι δαπάνες έχουν προϋπολογιστεί.
Γνωρίζουμε επίσης ότι η οικονομική υποχρέωση του Ιδρύματος δεν επιδέχεται αναπροσαρμογή ή επαύξηση. Εάν όμως προκύψουν στην πορεία του έργου απρόβλεπτες δαπάνες, μήπως τότε χρειαστεί παρέμβαση του κρατικού προϋπολογισμού? Και αυτή η άποψη έχει μια ρεαλιστική βάση. Αναφέρθηκε από συνάδελφο, και θα πρέπει νομίζω να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι 800.000 ευρώ για να γίνει η ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Επίσης, αφού το κόστος έχει προϋπολογιστεί, γιατί δεν έγινε καμιά διευκρίνηση στα τόσα ερωτήματα που έθεσα τόσο ίδια όσο και άλλοι συνάδελφοι στην Επιτροπή? Και εννοώ την αιτιολόγηση των δαπανών στα υποέργα 2, 3 και 4, δεδομένου ότι το υποέργο 1 καλύπτει αμοιβές και εξοπλισμό. Και τα υπόλοιπα ερωτήματα ενδεικτικά για το προσωπικό επίσης δεν απαντήθηκαν. Μιλήσατε για έρευνα σε 15 με 20 χώρες. Σε ποιες χώρες? Και πώς έγιναν αυτές οι έρευνες? Τηλεφωνικά? Ακούσαμε ότι έχουν γίνει σχετικές έρευνες δευτερογενών πηγών. Ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα? Όλοι κατανοούμε ότι με αυτό το πρόγραμμα προβολής της εικόνας του ελληνικού κράτους προσφέρεται και ένα μέσο για να διαφημιστεί το Ίδρυμα με παράλληλη φοροαπαλλαγή, έχοντας ταυτόχρονα και κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή των προμηθευτών και των αναδόχων του έργου. Εν κατακλείδη, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση μια σύμβαση για ένα πρόγραμμα με ελλιπέστατη, ούτε καν τη στοιχειώδη προετοιμασία, και αν πρόθεση είναι να δοθούν φορολογικά κίνητρα για τον εθελοντισμό και τα χορηγικά προγράμματα, ο ελλιπέστατος σχεδιασμός μάλλον θα πρέπει να προβληματίζει σοβαρούς επιχειρηματίες. Σε αυτούς δίνεται, κύριε Υπουργέ, το λάθος παράδειγμα. Και υπεφεύγεται επίσης, κύριε Υπουργέ, όταν διαχωρίζετε, όπως κάνετε στην Επιτροπή, την σύμβαση από το πρόγραμμα. Στην Επιτροπή έγινε σαφές. Χωρίς την δωρεά δεν θα υπήρχε πρόγραμμα, όπως άλλωστε και δεν υπήρξε πριν τη σύμβαση. Εκείνο που αναδείχθηκε στην Επιτροπή από όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης και αναδεικνύεται και σήμερα στην Ολομέλεια, είναι η αδυναμία κατανόησης βασικών παραμέτρων της πρότασης της κυβέρνησης. Και τονίστηκε εκεί ότι αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί, χαρακτηρίστηκε δε σαν ένα φαινόμενο πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, και γι' αυτό τέθηκε και η σκέψη να αποσυρθεί, να ξανασυζητηθεί και να εισαχθεί με άλλους όρους στην Επιτροπή αυτή η πρόταση νόμου. Με αυτή την πρόταση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, θα συνεννούσαμε. Αλλιώς, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά και εδώ και στην Επιτροπή, θα είμαστε αρνητικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Σικό.